Ωραία, Παρίσι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Weird Fact Show. Μια ελληνική σειρά διαφορετική από τις υπόλοιπες εγγενίασε τον Απρίλιο τη νέα streaming πλατφόρμα Antenna Plus και ήταν οι Σέρες του Γιώργου Καπουτζίδη. Όσοι έχετε δει το βίντεό μου για το Antenna Plus, θα καταλάβατε πόσο έχω εκτιμήσει αυτή τη σειρά, γιατί πέρα από το ότι εισπάει στερεότυπα, βλέπουμε και πόσο έχει αλλάξει ο Γιώργος Καπουτζίδης ως σεναριογράφος, χωρίς όμως να μαστερεί όλα αυτά τα κλασικά στοιχεία που αγαπάμε στις σειρές του. Κρατάει τις δόσεις γέλιου και συγκίνησης σε πολύ καλή ισορροπία. Βέβαια, εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση η συγκίνηση είναι περισσότερη, γιατί στην ουσία βλέπουμε πως ένας πατέρας και ο γκέι γιος του ξαναγνωρίζονται από την αρχή, με αφορμή το ατύχημα του πρώτου, μιας και η επικοινωνία μεταξύ τους όταν ο γιος του ήταν μικρός ήταν ελλιπής. Οπότε έκατσα, έψαξα άρθρα, συνεντεύξεις, δεν ξέρω κι εγώ τι έψαξα, και κατέληξα στα εξής. Νούμερο 1. Όσοι είμαστε fans του Γιώργου Καπουτζίδη και έχουμε δει όλες τις σειρές του, τις συνεντεύξεις του, βλέποντας τη σειρά, κάπου αρχίζουμε, τουλάχιστον εγώ κάπου άρχισα, να καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον ίδιο. Και η αλήθεια είναι πως έχει πει πως το σενάριο σε κάποιο βαθμό είναι βιωματικό, το έγραψε στην πρώτη καραντίνα μετά από μια έτσι πολύ γλυκιά και όμορφη εμπειρία που είχε με τον πατέρα του, όταν ανέβηκε μαζί με την αδερφή του στις Σέρες, στην πατρίδα του, επειδή ο πατέρας του έσπασε το χέρι του. Μοιάζουν ακόμη και στο γεγονός πως ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβηκε να βοηθήσει στη φάση που ο πατέρας του έκανε τις φυσικοθεραπείες. Ακριβώς όπως βλέπουμε τον Οδυσσέα να βοηθάει τον δικό του πατέρα, πηγαίνοντάς τον σε εκείνον τον φυσικοθεραπευτή που μας βγήκε και λίγο περίεργο στο τέλος, η αλήθεια είναι. Νούμερο 2. Και για να είμαι ακόμη πιο συγκεκριμένη, ο Οδυσσέας σαν χαρακτήρας μοιάζει πολύ με αυτόν του Γιώργου Καπουτζίδη. Αυτός ο ρόλος μοιάζει πάρα πολύ με μένα. Είσαι αρκετά εσύ δηλαδή. Σε πολλά πράγματα, ναι. Μόνο εκεί που λέει ότι δεν είναι πολύ καλός στο σεξ, μόνο αυτό. Okay, γιατί όταν το άκουσα. Fair enough. Αλλά με το χαρακτήρα του Οδυσσέα μοιάζε πολύ και ο ίδιος ο Πάνος Νάτσης. Βασικά, ο Γιώργος Καπουτζίδης τον ρόλο του Οδυσσέα τον έγραφε αποκλειστικά για τον Πάνο Νάτση, χωρίς αυτός να το γνωρίζει. Του το είπε αφού έγραψε το τέταρτο επεισόδιο. Και όταν του έδωσε να διαβάσει αυτά τα 4 πρώτα επεισόδια, κατάλαβε αμέσως πως ουσιαστικά ο Οδυσσέας είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Και στην αρχή ήταν και λίγο διστακτικός για το αν θα μπορούσε να παίξει εκείνος αυτόν τον ρόλο. Μετά όμως του εξήγησε ο Γιώργος Καπουτζίδης ότι από τη στιγμή που κατάλαβε αμέσως ότι ο Οδυσσέας είναι ο Γιώργος, σημαίνει ότι τον ξέρει πολύ καλά, οπότε θα μπορεί να παίξει και το ρόλο πολύ καλά. Και πράγματι το έκανε και με πολύ μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Του τέριαξε πολύ ο ρόλος και φάνηκε στην ερμηνεία του. Νούμερο 3. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά το θάνατο του Πάνου Νάτση ζήτησε να μην συμμετέχει στα πρόμο της σειράς και μάλιστα να βάλει και σε παύση το διαιτές συμβόλαιο που είχε με τον Αντένα για το 2022. Στην αρχή, όπως είναι λογικό, απέφευγε να δει τα επεισόδια γιατί φοβόταν πως δεν θα νιώθε καλά να τον δει στη σειρά, αλλά μετά από παρότρινση του σκηνοθέτη και κολλητού φίλου του Γιώργου Καπουτζίδη στα Μάτι Πατρώνη, κατάφερε και έβαλε να δει το πρώτο επεισόδιο και προς μεγάλη του έκπληξη χάρηκε αντί να στεναχωρηθεί που τον είδε. Υπήρχε βέβαια μια σκηνή που δυσκολεύτηκε αρκετά να την δει και ήταν αυτή όταν ο Οδυσσέας αποφασίζει να μην φύγει στην Αθήνα και να μείνει στις Σέρες για να βοηθήσει τον πατέρα του. Ομολογουμένως μία από τις πιο ωραίες σκηνές και μία από τις αγαπημένες του Γιώργου Καπουτζίδη, όπως έχει δηλώσει. Νούμερο 4. Βέβαια, ο Σταμάτης Πατρώνης είχε τις αμφιβολίες του όσον αφορά το πόσο γρήγορα συμφιλιώνονται εν τέλει πατέρας και γιος. Θεωρούσε δηλαδή πως κανονικά θα υπήρχαν περισσότερες συγκρούσεις μέχρι τελικά ο πατέρας να αποδεχτεί το γιο του. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως αυτή η διαδικασία συνήθως ακούμε ότι είναι δύσκολη και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα για τους γονείς που εν τέλει δεν αποδέχονται ποτέ τα παιδιά τους, αυτοί άστο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όμως είχε άλλη άποψη, καθώς πιστεύει πως δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα μόνο κλικ να γίνει στο κεφάλι του γονιού και να πει: ξέρεις τι, αυτό είναι το παιδί μου, το αποδέχομαι έτσι όπως είναι και το αγαπώ. Και ειλικρινά, μακάρι να είναι έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό το κλικ που λέει και νομίζω πως ισχύει σε πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση. Το θέμα είναι πόσο εύκολα γίνεται. Πολύ κοινωνική έγινε όμως τώρα εγώ. Πάμε στο επόμενο νούμεράκι μας. Νούμερο 5. Η Μαριλού Κατσαφάδου συνεργαζόταν με τον Γιώργο Καπουτζίδη στο θέατρο όταν αυτός έγραφε τη σειρά και στην αρχή εμφυταλαντευόταν για το αν θα της έδινε το ρόλο της Χρύσας, γιατί σκεφτόταν μήπως της έδινε το ρόλο της Νάνσης. Και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα, η Μαριλού Κατσαφάδου ψιλοήθελε το ρόλο της Νάνση, γιατί θα είχε ενδιαφέρον για εκείνη να κάνει ενδεχομένως έναν κόντρα ρόλο, αλλά προφανώς της τέριαζε περισσότερο να παίξει την φίλη του Οδυσσέα, κάτι που εν τέλει και έγινε. Μια ακόμη έτσι γνωστή, θα έλεγε κανείς, φυσιογνωμία προς τον Γιώργο Καπουτζίδη που έπαιζε
στη σειρά είναι αυτή της Αρετής, την οποία υποδύεται η Ειρήνη Βαλατσού, ανιψιά του Γιώργου Καπουτζίδη. Όπως φαίνεται, το γονίδιο της τοπίας κυλά στο αίμα της οικογένειας. Νούμερο 6. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν είχε σκοπό να παίξει κάποιον ρόλο στη σειρά, παρόλα αυτά τον είδαμε να παίζει το Δημήτρη, σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι επειδή ο ηθοποιός που θα έπαιζε το συγκεκριμένο χαρακτήρα τους ακύρωσε, μάλλον τελευταία στιγμή, οπότε ανέλαβε το βαρύ πυροβολικό και νομίζω πως ήθελα να τον δω στη σειρά. Είτε σε μεγάλο ρόλο είτε σε μικρό. Έτσι, σαν easter egg, ρε παιδί μου, κάπως. Ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι και ο δημιουργός της σειράς και πολλά από αυτά που βλέπουμε προέρχονται από τα δικά του βιώματα. Είναι cute, εντάξει. Νούμερο 7. Αν και μίνι σειρά, τα γυρίσματά της διήρκησαν σχεδόν 5 μήνες. Όλα τα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στις Σέρες, ενώ οι σκηνές στο σπίτι έγιναν όλες στην Αθήνα. Επίσης, ένα από τα πιο ωραία πράγματα σε αυτή τη σειρά, επιτρέψτε μου να πω πως ήταν και η μουσική του Φίβου Δελιποριά, και συγκεκριμένα το τραγούδι που παίζει στη σκηνή που ανέφερα πριν στο τρίτο επεισόδιο, όταν ο Οδυσσέας είναι στο αμάξι, το οποίο, by the way, είναι στην πραγματικότητα του Γιώργου Καπουτζίδη, και είναι στη φάση που αλλάζει γνώμη και επιστρέφει στο σπίτι. Το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε ο Φίβος Δελιποριάς όταν είδε την παράσταση του Γιώργου «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι», όπου έπαιζαν κιόλας ο Πάνος Νάτσης και η Μαρίλου Κατσαφάδο από τη σειρά. Και τότε συνειδητοποίησαν πως αυτό το τραγούδι πρέπει να μπει στη σειρά και γενικότερα ο Φίβος Δελιβοριάς να κάνει τη μουσική. Και ήταν όντως πολύ καλή γιατί της τέριαζε Γάντι. Νούμερο 8. Ο λόγος που αυτή η σειρά έχει γράψει ιστορία σε εισαγωγικά είναι επειδή για πρώτη φορά βλέπουμε ελληνική σειρά να έχει πρωταγωνιστεί έναν γκέι χαρακτήρα, το πρώτο επεισόδιο να ξεκινάει με το φιλί δύο αντρών, πατέρας και γιος να μιλάνε για τη σεξουαλική ζωή του δεύτερου, πράγματα που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Όπως έχει δηλώσει ο Γιώργος Καπουτζίδης, από το 70 υπάρχουν ελληνικές σειρές και έχουν γίνει κάπου στα 700 με 800 σίριαλ. Ούτε μία ανάμεσα σε αυτές δεν είχε ως κεντρικό έναν γκέι χαρακτήρα. Αρχικά ήταν ο τύπος με τον οποίο έσπαγαν πλάκα, μετά έγινε φίλος συνήθως κολλητός της πρωταγωνίστριας ή ένας φίλος που πρέπει να τον λυπηθούμε κλπ. Κλπ. Ποτέ όμως δεν ήταν αυτός που διηγείται την ιστορία. Αυτή λοιπόν ήταν η ευκαιρία του Γιώργου, όπως έχει πει, να διηγηθεί τη δική του ιστορία, καθώς και αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει ζήσει και αυτός έρωτες, σχέσεις, χωρισμούς, κατάγματα, και έχει και αυτός τέλος πάντων το δικαίωμα να της διηγηθεί ως κάτι που είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Well said. Νούμερο 9. Πολλοί κριτήκαραν το γεγονός πως ο Γιώργος Καπουτζίδης επέλεξε η συγκεκριμένη σειρά να προβληθεί στην συνδρομητική πλατφόρμα του Antenna Plus, γιατί στερεί, λέει, έτσι τη δυνατότητα από το κοινό να έρθει σε επαφή με μια σειρά που θα μπορούσε να ανοίξει τα μάτια πολλών, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η αλήθεια είναι πως ο Γιώργος Καπουτζίδης ήθελε εξ αρχής αυτή η σειρά να προβληθεί αποκλειστικά σε συνδρομητική πλατφόρμα και με το λανσάρισμα του Antenna Plus αυτό έδεσε τέλεια. Ο λόγος που επιθυμούσε κάτι τέτοιο είναι επειδή ήθελε να είναι διαθέσιμη κάπου όπου το κοινό θα επιλέξει να την δει. Θα μπει σε μια διαδικασία να την ψάξει γιατί τον ενδιαφέρει πραγματικά. Θα είναι έτοιμος να τη δει. Και θα την δει σοβαρά, έτσι. Όχι ανάμεσα σε διαφημίσεις, zapping, να τη σχολιάζει με τους άλλους στο Twitter. Εντάξει, τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν αυτή η σειρά έπαιζε στην τηλεόραση, τα σχόλια για τους γκέι θα δίναν και θα έπαιρναν. Όχι, τι είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας, όχι, μας χαλάει την αισθητική και τέτοιες βλακίες. Οπότε ήθελε να προστατεύσει τη σειρά από τέτοιου είδους σχόλια γιατί είναι μια δουλειά που αγαπάει πολύ. Ήθελε να αγγίξει τους ανθρώπους με έναν διαφορετικό τρόπο, συν ότι πιστεύει ότι είναι μια σειρά που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε μια οικογένεια. Οπότε, όσοι επιλέξετε να κράξετε, κάντε το, αλλά αφού πρώτα κάνετε την έρευνά σας, ρε παιδί μου. Just a friendly reminder. Νούμερο 10. Μάλιστα, η σειρά δεν προβλέπεται να μείνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά να ταξιδεύσει και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση του υποτιτλισμού, ώστε κάποια στιγμή η σειρά να προβληθεί σε χώρες όπου τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι πιο κάτω ακόμη και από τα δεδομένα της Ελλάδας. Μακάρι λοιπόν να μπορέσει να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του ώστε να εξαλειφθούν στερεότυπα, αλλά και πέρα από αυτό, το να βγει μια ελληνική σειρά στο εξωτερικό από μόνο του είναι μια επιτυχία, όσο να πεις. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για τις Σέρες. Μπορεί να τα ξέρατε, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να χαιστήκατε κιόλας. Αν θέλετε να δείτε τη σειρά, αλλά και όχι μόνο αυτή, το Antenna Plus έχει πολλές ακόμη ελληνικές παραγωγές, αλλά και ξένες. Π.χ. όσοι έχετε δει τις μίνι μου αγαπημένοι ή θέλετε να τη δείτε, να ξέρετε ότι υπάρχει στην πλατφόρμα και έχει βγει μάλιστα και μία μίνι σειρά 4 επεισοδίων. Αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο έχουν βγει τα 3 από τα 4 επεισόδια, οπότε όταν βγει το βίντεο λογικά θα έχουν βγει και τα 4 επεισόδια, με έξτρα υλικό και νέες σκηνές, το οποίο είναι τέλειο, φίλε. Λατρεύω να βλέπω deleted scenes που λένε και στο χωριό μου. Επομένως θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για να κάνετε εγγραφή. Έχει δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, τους πρώτους 3 μήνες συνδρομή είναι στα 4,99, μετά πάει αυτομάτως στα 7,99 το μήνα. Μπορείτε να βλέπετε από 5 συσκευές και ταυτόχρονα σε 2 από αυτές, και στο είδος των συσκευών δεν
υπάρχει περιορισμός, βλέπετε από οπουδήποτε. Αλλά anyway, εσείς τις έχετε δει τις σέρες? Και αν ναι, σας άρεσαν, περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε στα επόμενα facts. Bye!